Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων ΟΣΔΕ και μελετητή της Γεωτεχνικής Αιγαίου, Γιάννη Φλωρίδη. Κύριε Φλωρίδη, να σας καλωσορίσουμε και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχει να κάνει με τις πληρωμές που έγιναν στους αγρότες τις τελευταίες μέρες. Είχε ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα πληρωθούν συνδεδεμένες ενισχύσεις, οικολογικά σχήματα και βασική ενίσχυση του 23. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες ότι τα ποσά που μπήκαν είναι μικρότερα από τα προβλεπόμενα. Τι τελικά πληρώθηκε? Ας ξεκινήσουμε να δούμε μία-μία τις κατηγορίες αυτές που είπατε. Ξεκινώ από την πρώτη κατηγορία που είπατε, τα υπόλοιπα της βασικής. Υπόλοιπα βασικής δεν υπήρχαν για όλους τους αγρότες της χώρας. Υπόλοιπο βασικής υπήρχε για κάποιους παραγωγούς και συγκεκριμένα για 16.000 παραγωγούς περίπου, οι οποίοι σε όλη τη χώρα δεν πληρώθηκαν τα δικαιώματα της βασικής Οκτώβριο και το Δεκέμβριο. Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης έγινε το Δεκέμβριο. Τώρα, όσο αφορά αυτή τη διάχυτη άποψη που υπήρχε, ότι θα βγει διορθωτική πληρωμή, γιατί η βασική με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ήταν μικρότερη σε πολλούς παραγωγούς από τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η τροποποίηση, ας το πω, ή αυτή η προσδοκία που είχαν οι αγρότες, δεν είχε καμιά ουσία και καμιά πραγματικότητα. Υπήρχαν ένα υπόλοιπο 88 εκατομμύρια από το σύνολο των χρημάτων τα οποία διατίθενταν στη βασική ενίσχυση, και αυτά τα 88 εκατομμύρια είναι αυτά που θα καλύψουν αυτούς τους παραγωγούς, οι οποίοι για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε γιατί ήταν σε έλεγχο, είτε γιατί δεν τους είχε εκδοθεί τίτλος δικαιωμάτων, αυτή η παραγωγή ήταν εκτός πληρωμών. Δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτή την πληρωμή να πληρωθεί αυτή η αναμονή των παραγωγών ότι θα έπαιρναν και χρήματα από τη βασική ενίσχυση. Άρα, λίγοι είναι αυτοί οι παραγωγοί οι οποίοι είδαν χρήματα από τη βασική ενίσχυση, και συνήθως αυτοί οι παραγωγοί δεν αφορούσαν τη δική μας περιοχή. Είναι προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας και όχι στη Λέσβο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει όσο αφορά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το νησί μας, από το μπάτζεκ των συνδεδεμένων ενισχύσεων που είναι γύρω στα 215 εκατομμύρια και αφορά φυτική και ζωική παραγωγή, στη φυτική παραγωγή δεν έχει και δεν παράγει προϊόντα από τα οποία μπορεί να εισπράξει συνδεδεμένη ενίσχυση. Πολύ λίγες συνδεδεμένες ενισχύσεις που έχουν να κάνουν με χορτονομές, αλλά όταν αυτές κατευθύνονται στο εμπόριο, και τέτοιες πολύ λίγες είχαμε στο νησί, άρα από τη φυτική παραγωγή δεν είχαμε να εισπράττουμε συνδεδεμένες ενισχύσεις στο νησί. Είχαμε όμως να εισπράττουμε συνδεδεμένη ενίσχυση για το εγωπρόβειο κρέας, είναι η ειδική ενίσχυση που δίνεται ως συνδεδεμένη, με 10,5 περίπου ευρώ ανά ζώο, το οποίο παράγει 100 κιλά γάλα, έχει 3 γαλακτομετρήσεις, η εκμετάλλευση του χρόνου από τον ΕΛΟΓΑΚ, το γάλα το οποίο παραδίδει δεν έχει μικρόβια. Με αυτή τη διαδικασία οι κτηνοτρόφοι του νησιού μας πήραν αυτό που δικαιούνταν από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Άρα δηλαδή την πρώτη μέρα των πληρωμών, χρήματα στον λογαριασμό τους, είδαν μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι είχαν να πάρουν αυτή τη συνδεδεμένη ενίσχυση του εγωπρόβειου γάλακτος. Όσο αφορά τις υπόλοιπες ενισχύσεις τις οποίες είδαμε να μπαίνουν στα βιβλιάρια, αυτές αφορούσαν λίγο κάποιους παραγωγούς οι οποίοι είχαν βοηθεί και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις, είχαν κάνει σφαγή μέσα στο έτος, όπως προβλέπεται με την καινούργια ΚΑΠ ζώα, άρα και αυτοί είδαν κάποια λίγα χρήματα να μπαίνουν στα βιβλιάρια τους. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε οι πληρωμές των συνδεδεμένων. Τώρα, οι συνδεδεμένοι στην υπόλοιπη χώρα έχουν να κάνουν με τον αραβόσιτο, έχουν να κάνουν με την ειδική του φάμβακος, έχουν να κάνουν με τα σιτάρια σκληρά. Υπάρχουν πολλά τμήματα συνδεδεμένων ενισχύσεων, στα οποία από τον γενικό επηρεασμό
φαίνεται ότι επηρεάστηκαν και οι δικοί μας παραγωγοί, νομίζοντας ότι έχουν να εισπράξουν και από εκεί χρήματα. Mm. Η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ καλή πληρωμή σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο όσο αφορά την αξία που πήραν οι παραγωγοί, όσο και στα προβλήματα που βλέπουμε μεταγενέστερα ότι αντιμετωπίζουμε από τη συγκεκριμένη, ας το πω, αστοχία της πληρωμής των επιδοτήσεων. Δεν έχουμε πολλούς παραγωγούς που να είναι εκτός. Φυσικά υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είχαν κάποια προβλήματα με γαλακτομετρήσεις ή κάποια προβλήματα με υπερβολικά μικρόβια στο γάλα. Αυτοί δεν έχουν πληρωθεί. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι θα τους δοθεί το δικαίωμα έστασης, ώστε να μπορέσουν, αν πραγματικά είναι δικαιούχοι, να δικαιωθούν και να πληρωθούν σε μεταγενέστερη πληρωμή. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Η τρίτη κατηγορία είναι τα οικολογικά σχήματα. Μια κατηγορία ενισχύσεων που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Κανένας μας δεν γνώριζε ούτε τα ύψη των ενισχύσεων, ούτε τα ποσά των επιδοτήσεων. Ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το έχουμε πει και μαζί σε παλαιότερες συνεντεύξεις, ότι το πρασίνισμα, το παλιό πρασίνισμα που ήταν ποσοστό επί της βασικής ενίσχυσης, με αυτή την κοινή αγροτική πολιτική έχει καταργηθεί. Στη θέση του ήρθαν 10 προγράμματα πλέον, οικολογικά προγράμματα, που από αυτά κάθε παραγωγός με βάση την ιδιότητα του αγροτεμαχίου του, την καλλιέργειά του, την ιδιομορφία της περιοχής του κτλ. Μπορούσε να κάνει τις πρακτικές, τις καλλιεργητικές πρακτικές, μπορούσε να κάνει και να επιλέξει κάποια οικολογικά σχήματα που επιτρεπόταν από αυτούς τους 4-5 παράγοντες που σας προανέφερα. Κάναμε επιλογή στο σύνολο των παραγωγών της Λέσβου τα πιο δόκιμα και αυτά τα οποία και προβλεπόταν από τον κανονισμό, αλλά και τέριαζαν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις όπως έχουμε στην Λέσβο. Από αυτές τις πληρωμές φάνηκαν πολλά προβλήματα όσο αφορά όχι μόνο τις προσδοκίες των παραγωγών. Οι προσδοκίες των παραγωγών, αυτό που είπατε στην αρχή, ότι οι παραγωγοί περίμεναν περισσότερα χρήματα, αυτό προέκυψε κάτω από δημοσιεύματα, από συζητήσεις και από πληροφορίες τις οποίες λανθασμένα έπαιρναν οι παραγωγοί. Θυμάστε ότι σας το είχα πει, το πρασίνισμα ήταν 600 εκατομμύρια το παλιό και κατέβηκε στα 420. Τα χρήματα μειώθηκαν. Πώς είναι δυνατόν να αυξηθούν οι πληρωμές για το σύνολο των Ελλήνων αγροτών? Ταυτόχρονα στα οικολογικά σχήματα έμπαιναν και επιπλέον περιορισμοί που κάποιες κατηγορίες παραγωγών τους απέκλειαν ή τους έδιναν μικρή δυνατότητα να συμμετέχουν σε μεγάλα, ας το πω, budget των οικολογικών σχημάτων. Το οικολογικό σχήμα της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν σε πρόγραμμα όμως, δηλαδή δεν επιδοτούνται τα στρέμματά τους ως βιολογικά, ήταν το μεγαλύτερο μπάτζετ. Και πραγματικά όσοι είχαν λήξει οι συμβάσεις τους με το Υπουργείο και τη φετινή χρονιά, δηλαδή το 23, δεν πληρώθηκαν βιολογικά από το πρόγραμμα, αυτοί πραγματικά είδαν ένα καλό ποσό να μπαίνει στα βιβλιάρια τους. Αυτοί οι οποίοι όμως ήταν βιολογικοί και τους είχε δοθεί η εντύπωση ότι θα πληρωθούν εκτός από το πρόγραμμα και επιπλέον από τα οικολογικά σχήματα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, γιατί ο κανονισμός είναι ξεκαθαρισμένος και έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι μόνο από μία μορφή ενίσχυση μπορεί να επιδοτηθεί μία δράση. Άρα η δράση των βιολογικών όταν ήταν σε πρόγραμμα ενταγμένο, δηλαδή σε αυτό που λέμε μέτρο 11 και πήρε το Σεπτέμβριο προκαταβολές και έναντι των βιολογικών και θα πάρει την εξόφληση τον Ιούνιο, αυτοί δεν επιδοτήθηκαν αυτά τα οικολογικά σχήματα με αυτή την κατηγορία της ενίσχυσης. Mm. Το τραγικό όμως που έγινε στην περιοχή μας και είναι κάτι το οποίο σίγουρα έχετε ακούσει, ότι
προκαλεί τις έντονες διαμαρτυρίες μας, ειδικά όλων όσων ασχολούμαστε με την αγροτική οικονομία των νησιών, είναι ότι ένα οικολογικό σχήμα στο οποίο οι προϋποθέσεις ουσιαστικά ήταν μόνο για τα νησιά του Αιγαίου δεν δούλεψε σωστά, και αυτό ήταν το οικολογικό σχήμα των αναβαθμίδων. Προβλέφτηκε στα οικολογικά σχήματα ότι όσα αγροτεμάχια με καλλιέργειες είτε δενδρώνων είτε καλλιέργειες όπρων κυπευτικών, είναι σε περιοχές οι οποίες έχουν τις λεγόμενες αναβαθμίδες, τα σέτια που λέμε στην Λέσβο, αυτές οι περιοχές, αυτοί οι καλλιεργητές, αυτά τα αγροκτήματα θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτό το οικολογικό σχήμα των αναβαθμίδων και θα τύχαιναν από εκεί μιας μικρής ενίσχυσης, η οποία η μικρή ενίσχυση με βάση τα δεδομένα όπως καθορίστηκαν αυτή τη στιγμή, αντί για 15 που ήταν η αρχική πρόβλεψη αναστρέμα, κατέβηκε στα 7 ευρώ. Αυτοί όμως την ενίσχυση δεν τη δώσαν, κάναν περικοπές και κόψαν όλα τα αγροτεμάχια της νησιωτικής Ελλάδας. Με το σκεπτικό ότι δεν είχαν δεδομένα για να κάνουν ελέγχους, κόψαν όλα τα αγροτεμάχια. Εδώ τώρα γεννάται ένα πολύ μεγάλο θέμα και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι θα πρέπει όλοι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν αναβαθμίδες στα αγροτεμάχια τους να υποβάλλουν όταν θα ανοίξει το σύστημα ενστάσεις, και θα πρέπει να βομβαρδιστεί η Αθήνα από ενστάσεις, φωτογραφίες και διαμαρτυρίες ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλείεται η νησιωτική Ελλάδα και σε άλλα οικολογικά σχήματα τα οποία δεν κατευθύνονται στην νησιωτική Ελλάδα δεν έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Ένα που έχω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουν δηλωθεί και έχουν πιστοποιηθεί από οργανισμούς 600.000 στρέμματα βιολογικό βαμβάκι. Δηλαδή, ενώ σε άλλες περιοχές δούλεψαν με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαλαν όλο τους το, ας το πω, το υπηρεσιακό τους μένος στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικότερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Γιατί κακά τα ψέματα, σέτια και αναβαθμίδες και καλλιέργειες παραδοσιακού ελαιώνα με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο τον καλλιεργούμε στην Λέσβο δεν υπάρχει πουθενά στην Νότια Μεσόγειο. Είμαστε η μόνη περιοχή που για να καλλιεργήσουμε θα πρέπει πρώτα να προστατεύσουμε το λιγοστό χώμα που υπάρχει με σέτια και αναβαθμίδες και πάνω σε αυτό να καλλιεργήσουμε κορμό-κορμό την ελιά. Αυτή τη διαδικασία δεν την έλαβαν υπόψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο. Έχουν πλέον δημιουργήσει μια κακή εικόνα όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στην νησιωτική Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος περίμενε να πάρει και κάτι άλλο. Αυτό που ήξερε και έπαιρνε κάθε χρόνο. Έχουμε την ειδική ενίσχυση νησιών Αιγαίου Πελάγους. Τη στρεματική τη λεγόμενη όπως τη ξέρει ο κόσμος, αυτά τα 12 ευρώ που παίρνουμε ανά στρέμα ελαιώνα στην Λέσβο, αυτά που παίρνουν στη Λίμνο ως ενίσχυση για το Κριθάρι, αυτά που παίρνουν στη Σαντορίνη σαν ντοματάκι, στη Χίο ως στη Μαστίχη, αυτές τις ενισχύσεις που τις παίρναμε ως συνήθως πρώτο το Πάσχα κάθε χρόνο, αυτά δεν μπήκαν στα βιβλιάρια των λογαριασμών και δίκαια ο κόσμος διαμαρτύρεται και λέει ότι περιμέναμε άλλα ποσά και πήραμε άλλα ποσά. Δηλαδή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέσα σε αυτές τις πληρωμές δεν ήταν η πληρωμή της τρεματικής ενίσχυσης. Υπόσχονται τώρα, παρόλο που κάναμε οχλήσεις, παρόλο που τους ενημερώσαμε, παρόλο που τους είπαμε ότι μην ξεχάσετε μέσα σε αυτό το πακέτο να βάλετε και ειδικές ενισχύσεις των νησιών Βόρειο Αιγαίο. Τελικά, επικαλούμενοι φόρτο, επικαλούμενοι ότι πρώτα πρέπει να πληρωθούν οι άλλες επιδοτήσεις, μείναμε εμείς εκτός συμφώνων πληρωμών που αφορούν τη στρεματική ενίσχυση. Και τώρα υπόσχονται ότι αυτή η πληρωμή θα γίνει μετά το Πάσχα. Το πότε μετά το Πάσχα, πότε θα συνέλθουν οι υπηρεσίες από το σοκ της πρώτης πληρωμής, αυτής της πληρωμής. Γιατί πραγματικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια πολύ μεγάλη πληρωμή τα 700 τόσα εκατομμύρια. Γιατί, όχι γιατί πρώτη φορά πληρώνει τόσο πολλά λεφτά. Τα
άλλες φορές έχει πληρώσει, αλλά με τη διαδικασία της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής που είπαμε 10 οικολογικά σχήματα, 10 μέτρα διαφορετικά, ειδικές, οι συνδεδεμένες με περισσότερα κριτήρια και με περισσότερα δεδομένα, ήταν δύσκολο, πραγματικά ήταν δύσκολο να γίνουν οι πληρωμές όλων αυτών των ενισχύσεων μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, 2 ημερών. Θα μπορούσαν όμως, αν είχαν προβλέψει, ότι σε μια μέρα ακόμη, είτε πρωτού γίνει αυτή η πληρωμή ή μετά αυτή την πληρωμή, να είχαμε και την πληρωμή και των ειδικού καθεστώτος των μικρών νησιών Αιγαίου. Οπότε, από αυτά που καταλαβαίνουμε, θα πρέπει οι αγρότες της Λέσβου να υποβάλουν ενστάσεις όταν θα ανοίξουν οι υποβολές για τα οικολογικά σχήματα των αναβαθμίδων και ότι θα πρέπει να περιμένουν το πότε θα πληρωθεί η στρεμματική. Ακριβώς. Αυτό που το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι όσα αγροκτήματα από αυτά τα οποία που, μάλλον το πρώτο πράγμα που περιμένουμε είναι να έρθει από τον ΟΠΚΕΠΕ κατάσταση με το τι πληρώθηκε και τι δεν πληρώθηκε με βάση τις αιτήσεις που είχαμε υποβάλει. Στα αγροκτήματα στα οποία ετηθήκαμε στο οικολογικό σχήμα των αναβαθμίδων θα πρέπει να δούμε σε αυτό το οικολογικό σχήμα οι πληρωμές αν πραγματικά θα γίνουν. Αν θα γίνουν, θα πρέπει για τα αγροτεμάχια αυτά, συγγνώμη, να κάνουμε ενστάσεις για αυτά τα οποία δεν πληρώθηκαν. Και από ό,τι εγώ έχω κάνει έναν πρόχειρο έλεγχο, έχουν πληρωθεί πάρα πολύ λίγα αγροτεμάχια. Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ λίγα αγροτεμάχια. Το ποσοστό της Λέσβου, το οποίο τα αγροκτήματα έχουν αναβαθμίδες, πλησιάζει το 70%. Από αυτό το 70%, δηλαδή από τις 320.000 περίπου στρέμματα ελαιώνα που έχουμε στη Λέσβο, κοντά στα 200.000 στρέμματα ελαιώνα έχουν κλήσεις πάνω από 15%, που όπως φαίνεται φυσικό είναι, αν δεν έχουν αναβαθμίδες θα μην μπορούν να καλλιεργηθούν. Άρα το μεγαλύτερο ποσοστό της Λέσβου των αγροτεμαχίων έχει αναβαθμίδες. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπω ότι πληρώθηκε σε αριθμός 50-60 ατόμων από αναβαθμίδες στη Λέσβο, καταλαβαίνετε δηλαδή τι αδικία έχει γίνει σε αυτό το οικολογικό σχήμα. Για όλα αυτά θα πρέπει να υποβάλουμε ενστάσεις, να βομβαρδίσουμε το κράτος των Αθηνών ότι ακόμα μια φορά ξεχνάει την νησιωτική Ελλάδα, δεν κάθεται να σκέψει να δει λίγο τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν με την ιδιομορφία των καλλιεργειών στην νησιωτική χώρα και στην λογική αυτή ο κάθε Λέσβιος παραγωγός ο οποίος έχει αναβαθμίδες στο χωράφι του, στα αγροκτήματά του να υποβάλει ενστάσεις ώστε να δικαιωθούμε σε δεύτερη φάση γιατί ξέρω ότι έχουν καταλάβει ότι δημιουργήθηκε και τι πρόβλημα δημιουργήθηκε από την αστοχία αυτή της πληρωμής η οποία παρατηρήθηκε στο οικολογικό σχήμα των αναβαθμίδων. Ειδικότερα όμως για το θέμα που έχει να κάνει για την ειδική ενίσχυση για αυτά τα 12 ευρώ τη θεματική ενίσχυση που παίρνουμε στη Λέσβο πραγματικά εδώ πρέπει να έχουμε μια κινητοποίηση ώστε μετά το Πάσχα όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει και η πληρωμή και η εξόφληση αυτής της ενίσχυσης. Ενώ εξόφλησαν την ειδική ενίσχυση που δίνεται για το Βαμβάκι και πληρώθηκαν όλες οι περιοχές του κάμπου και της στερεωτικής Ελλάδος που καλλιεργούν Βαμβάκι, έμεινε εκτός η νησιωτική χώρα η οποία με ένα σύστημα ενισχύσεων έπαιρνε πολύ μικρά ποσά. Και οι ισχυρισμοί ότι δεν πρόκαλαμαν να γίνουν έλεγχοι κτλ. Αν υπάρχουν τέτοιοι ισχυρισμοί, αυτοί δεν έχουν καμιά βάση γιατί και επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν στη Λέσβο και δορυφορικοί έλεγχοι έγιναν στη Λέσβο και θα μπορούσαν κάλλιστα πριν τις γιορτές του Πάσχα να είχαν εξοφλήσει και αυτή την ενίσχυση. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχει δυνατότητα ο αγρότης ή και κάθε αγρότης από τη στιγμή που υποβάλλει τα έγγραφά του για τις επιδοτήσεις να έχει μια εικόνα του τι πρόκειται να πληρωθεί. Δηλαδή υπάρχει ένα ψηφιακό σύστημα στο οποίο μπορεί να μπαίνει ο αγρότης. Επειδή η εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής εφαρμόζεται και ειδικά με τα οικολογικά σχήματα όπως είπαμε και με την αλλαγή του τρόπου των συνδεδεμένων, για το
έχει σιγουριά και να γνωρίζει το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβει είναι μόνο για τη βασική ενίσχυση. Και αυτό όμως φέτος δεν είχαμε τα στοιχεία του ύψους που θα κυμανθεί η βασική ενίσχυση του καθενός, γιατί και εκεί λόγω της σύγκρισης είχαμε περικοπές. Πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά θα έχει προσαρμοστεί λίγο στο σύστημα στην πραγματικότητα και θα υπάρχουν κάποια δεδομένα και θα αρχίσουν να υπάρχουν και, ας το πω, και μηχανογραφικές βάσεις από τις οποίες θα μπορεί ο αγρότης να πληροφορείται περίπου, περίπου, πάλι το λέω, γιατί συνήθως προτού γίνει η πληρωμή δεν είναι σε θέση κανείς να γνωρίζει πόσα στρέμματα είναι αυτά πανελλαδικά τα οποία καλλιεργήθηκαν και δικαιούνται της ενίσχυσης. Γιατί συνήθως τι γίνεται? Όλα αυτά τα προγράμματα, είτε τα οικολογικά είτε των συνδεδεμένων, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο διανέμεται σε κάθε κατηγορία. Αφού μετρηθούν και βγουν ποια είναι τα επιλέξιμα στρέμματα, αυτά που δικαιούνται δηλαδή την ενίσχυση, γίνεται μια διαίρεση και από τη διαίρεση το ποσό που προκύπτει ένα στρέμμα είναι αυτό που πληρώνεται στους παραγωγούς. Αυτή η διαδικασία, όπως καλά γνωρίζετε, γίνεται τελευταία μέρα, αν θα δείτε, την τελευταία μέρα βγαίνουν, προτού την πληρωμή, βγαίνουν οι αποφάσεις του Υπουργού πόσο ορίζεται αναστρέμα η ανάλογη πληρωμή. Παραδείγματος χάρη, στα οικολογικά σχήματα φέτος, την αξία αναστρέμα την είχαμε την ίδια μέρα που έγινε η πληρωμή. Ανακοινώθηκε το πρωί σε ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και το μεσημέρι ξεκίνησε η πληρωμή. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι η πολυτέλεια να ξέρει περίπου ο Γιώργος τι λεφτά θα πάρει. Βέβαια, αυτό που είπαμε ότι για πρώτη χρονιά εφαρμόζεται το σύστημα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και του ελληνικού εθνικού στρατηγικού. Για του χρόνου θα έχουμε μια, ας το πω, σχετική άποψη το που ακριβώς πρέπει να κυμανθεί και τι πρέπει να κάνει ο κάθε αγρότης ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις ενισχύσεις. Αυτές οι ενισχύσεις όμως δεν είναι ενισχύσεις οι οποίες δίνονται επειδή κάναμε μια δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εδώ έχουμε και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την αίτηση την οποία υποβάλλω. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας παραγωγός συμμετέχει στο οικολογικό σχήμα της κυκλικής οικονομίας, θα πρέπει να έχει κομποστοποιητή, θα πρέπει να έχει βιοθερματιστή, τα κλαδέματά του που κλαδεύει ή τα χόρτα από τις εκμετάλλευσή του να τα κομποστοποιεί και να τα επιστρέψει στο χωράφι ως κομπόστ. Αυτή η διαδικασία όμως θα πρέπει να γίνεται, θα πρέπει και να αποδεικνύεται. Ή παραδείγματος χάρη, ένας παραγωγός ο οποίος εμφανίζει πολλαπλά κλαδέματα. Έχουμε ένα οικολογικό σχήμα των καλοκαιρινών κλαδεμάτων. Για να μην έχουμε με τη βλάστηση μεγάλη έκκληση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, έχει επιλεγεί ότι ως παραγωγή κάνουν σταδιακά το κλάδεμα στις ελιές το καλοκαίρι, δηλαδή κάνουν 2-3 καλοκαιρινά κλαδέματα στην ελιά. Αυτή η παραγωγή ενισχύονται με ένα ποσό, φέτος ήταν γύρω στα 5 ευρώ η ενίσχυση των κλαδεμάτων, και ταυτόχρονα όμως έχουν την υποχρέωση όλα αυτά να τα καταγράφουν και σε μια ψηφιακή εφαρμογή την οποία πρέπει να ανοίξουν και να βάλουν στο κινητό τους, ώστε να αποδεικνύεται από την εφαρμογή πότε ακριβώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Το ίδιο φυσικά υπάρχει και στο οικολογικό σχήμα των αναβαθμίδων. Πρέπει οι αναβαθμίδες να είναι σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να τις περιποιούμαστε, να μην τις αφήνουμε να καταστρέφονται, και θα πρέπει δίπλα στις αναβαθμίδες να μην φτάνουμε την καλλιέργεια μέχρι την άκρη της αναβαθμίδας, αλλά να αφήνουμε ένα μέτρο περίπου, στο οποίο μέτρο θα έχει
υπάρχει η ύπαρξη ορθοπανίδα της περιοχής. Θα μπορεί δηλαδή να κινούνται σαύρες, σκουλίκια και γενικά πτηνά. Δηλαδή έχουμε και υποχρεώσεις. Αυτές τις υποχρεώσεις στη φετινή χρονιά λίγοι παραγωγοί τις γνωρίζουν. Με τη φετινή αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης, την οποία θα υποβάλουμε, επειδή ταυτόχρονα πλέον θα μπαίνουν και τα οικολογικά σχήματα, δεν θα γίνουν όπως έγιναν πέρυσι, πρώτα να κάνουμε την αίτηση και μετά στο τέλος να βάλουμε τα οικολογικά σχήματα, γιατί υπάρχει ήδη η νομοθεσία, θα πρέπει οι παραγωγοί να καθίσουν με τον μελετητή εκεί που υποβάλλουν την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης, να επιλέξουν οικολογικό σχήμα στο οποίο μπορούν να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν οικολογικά σχήματα στα οποία αν χρησιμοποιούμε κάποιο τύπου λιπασμάτων τα οποία έχουν κάποιες ειδικές ιδιότητες, με αυτά τα λιπάσματα μπορούν να πάρουν ας πούμε ένα ποσό επιπλέον από ένα οικολογικό σχήμα που είναι το οικολογικό σχήμα για χρήση χημικών βραβείας αποδέσμευσης ή χημικών με βιοδιαγέρτης για αυτούς που δεν κάνουν βιολογική γεωργία. Αυτοί που ασκούν βιολογική γεωργία όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε πολλά οικολογικά σχήματα, γιατί μέσω της βιολογικής γεωργίας φαίνεται ότι τηρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που βάζουν οι κανόνες των οικολογικών σχημάτων, γιατί η βιολογική γεωργία είναι αυτή η οποία ενσωματώνει πολλούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος στην πρακτική με την οποία ασκείται. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν για όλους μας κανόνας για την επόμενη εφταετία, γιατί μέχρι το 2027 ένα σημαντικό κομμάτι των ενισχύσεων που παίρνουμε θα κατευθύνεται και θα ρυθμίζεται με βάση αυτή την ιδιότητα. Όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η ιδιότητα θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια και να μπαίνει σε λειτουργία και να αποδίδει σε αυτούς που την τηρούν κάποια έσοδα από το πρασίνισμα, ας το πω, της ελληνικής κατανομής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και κάποια άλλη παραγωγή να μην έχουν τα αναμενόμενα ποσά. Βέβαια, μέσα σε όλη τη διαδικασία αυτή, αδικίες οι οποίες δημιουργήθηκαν από την επιλογή του Στρατηγικού Σχεδίου θα πρέπει και η πολιτεία να τις διορθώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να κάνει νομοθετικές τροποποιήσεις ώστε τα οικολογικά σχήματα να είναι πιο κοντά στην αγροτική πραγματικότητα της χώρας μας. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την κατατοπιστική συνέντευξη. Να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα και καλές γιορτές και να είμαστε καλά. Καλό Πάσχα σε όλους και πιστεύω ότι με την δύναμη που αντλούμε τις μέρες αυτές από τις κατανυκτική ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει λόγω των ημερών, πιστεύω ότι θα φωτίσει και όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν και να αλλάξουν αυτά τα πράγματα που είπαμε για το καλό των αγροτών και ειδικότερα των αγροτών των νησιωτικών περιοχών, αλλά και γενικά όλες τις οικονομίες, γιατί πραγματικά η πρωτογενής παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο αποκούμπι πολλών περιοχών και πολλών νησιών της χώρας μας.